Βρισκόμαστε ακριβώς μετά τη λήξη του αγώνα στο Λαύριο μεταξύ των δύο Ολυμπιακών, Ολυμπιακού Λαυρίου και Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου, με τελικό σκορ 2-4. Μαζί μας έχουμε και τους δύο coach των ομάδων, τον κύριο Μαγκίνα από τον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου και τον κύριο Βλάχο από την ομάδα του Λαυρίου. Θα θέλαμε και οι δύο να μας πούν τη γνώμη τους για το σημερινό παιχνίδι. Ας αρχίσουμε πρώτα από το φιλοξενούμενο, από τον Γιάννη το Μαγκίνα. Εγώ θέλω να πω ότι σήμερα παίζαμε δύο από τις καλύτερες ομάδες του Ομίλου. Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Το σκορ άλλωστε δείχνει την ποιότητα και των δύο ομάδων. Βρεθήκαμε σε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο που καταφέραμε να πετύχουμε δύο τέρματα και να κάνουμε τις ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο ανέβηκε η απόδοση του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου. Μειώσανε σε 1-3, 2-3 και μπήκανε μέσα στο παιχνίδι. Καταφέραμε και πετύχαμε ένα τέταρτο γκολ και κερδίσαμε το παιχνίδι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Ήταν μια μεγάλη νίκη αυτή που είναι στους όλους αντιπάλους. Εύχομαι καλή συνέχεια στον Ολυμπιακό Λαυρίου. Εμείς πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί και πειθαρχημένοι για τη συνέχεια. Ο δρόμος είναι μακρύς, είναι ένας γύρος σχεδόν μπροστά μας. Και πάλι να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για τη μεγάλη νίκη επί ενός ισχυρού αντιπάλου. Γιατί αυτό ακριβώς γίνεται, ένας ισχυρός αντίπαλος, όταν κερδίζει ένας ισχυρός αντίπαλος, είναι μεγάλη αξία η νίκη. Καλή συνέχεια και στις δύο ομάδες. Ευχαριστώ. Κύριε Βλάχο, θέλαμε και ένα μικρό σχόλιο από εσάς. Θα συμφωνήσω ότι το πρώτο μικρό ανήκει στον Αγίο Στέφανο, όπως ήταν στο γήπεδο από εμάς. Αν και θεωρώ ότι δεν πιάσαμε μια καλή απόδοση του Αγίου Στέφανο, εμείς κάναμε πάρα πολλά λάθη. Βρεθήκαμε να κάνουμε 2-0 στο σκορ. Στο δεύτερο μπήκαμε με ένα λάθος που κάναμε πάλι, μας άφησε ένα πέναλτι για ένα τρίτο γκολ. Πιέσαμε πάρα πολύ στο δεύτερο, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, πετύχαμε δύο γκολ. Δυστυχώς όμως το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Όσο παλεύει να πετύχει κάτι καλύτερο, είναι σε πολύ ευάλωτο, πολύ ανοιχτό πίσω. Και δεχτήκαμε και το τέταρτο γκολ σε μια αντεπίθεση που έγινε. Θα έρθει το 52-4. Σίγουρα οι ομάδες είναι από τις κατέσεις ομάδες και κατηγορίες. Δεν το αφήσουμε την πλευρά μας. Πιστεύω ότι αν είχαμε καλύτερη απόδοση, θα δικαιούμαστε κάτι καλύτερο από αυτό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Καρβέγιο Στεφάνο και στο φίλο μου τον Γιάννη Μαγκίνα. Και πέρα, εμείς θα κοιτάξουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να βρεθούμε πιο ψηλά στην βαθμολογία της ΑΕΠΣΑ. Τη συνέχεια του πρωταθλήματος, πώς τη βλέπετε, έχει αλλάξει κάτι για εσάς? Για εμάς, εντάξει, τώρα έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Έχουμε μείνει στους 8 πόντους, φυσιολογικά. Έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα. Το μόνο που να κάνουμε είναι να κοιτάμε τα πράγματα για ένα πάλι όπως τα κοιτάμε και να κοιτάξουμε να τερματίσουμε όσο μπορούμε πιο ψηλά. Εκτός και αν θέλουμε να κάνουμε το θαύμα και βρεθούμε εμείς πρώτοι. Από το γήπεδο του Λαυρίου, σήμερα οι δύο προπονητές, εκτός των άλλων, δίδαξαν και ποδοσφαιρικό πολιτισμό. Από το γήπεδο του Λαυρίου, για το πλεχτό, Νίκος Αλτερής.